Αναμέτρηση. Να δούμε λοιπόν πώς θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες, αρχίζοντας από τους γηπεδούχους, από τους ερυθρόλευκους, του Πέδρο Μαρτίνς, που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά σε βασική ενδεκάδα, με η πρώτη εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού για τον Γιούρι Λοντίγκιν. Ο Κούτρης στο δεξί άκρο της άμυνας, Μιράντα Σισε στο κέντρο, Τσιμίκας στο αριστερό άκρο της άμυνας, Γκιλέρμε και Μπουχαλάκης τα δύο αμυντικά χαφ στο 4-2-3-1 του Πορτογάλου προπονητή, με τον Μιχελάνκελ Γκερρέρο στο ένα άκρο, στην άλλη πτέρυγα τον Μασούρα, πίσω από τον μοναδικό προθυμένο, ο Μπίμπρας Νάτκο, ο Ισραηλινός, έχοντας μπροστά του τον Φράνκο Σολντάνο, που είχε κάνει ένα εξαιρετικό μάτς αγωνιζόμενος σε διαφορετικές θέσεις της επίθεσης, πήρε πάρα πολλές προσπάθειες, κατάφερε να δημιουργήσει φάσεις και να δώσει assist. Η Λαμία του Μάκη Χάβου, που κάνει εξαιρετική χρονιά και φέτος, θέλοντας να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, με τον Μπόγιαν Σαράνοφ, τον Σέρβο goalkeeper, στην εστία, Καρυπίδης και Πλιάτσικας τα δύο κεντρικά back, στις δύο άκρες της άμυνας, ο Σκόνδρας δεξιά-αριστερά, ο Ασίγμπα, Μπλάζιτς και Μπεχαράνο τα δύο αμυντικά χαφ, με τον Ασούμπρε στην δεξιά πτέρυγα, αριστερά τον Ντένις Επστάιν, τον Χουάν Τομάς, τον Ισπανό, πίσω από τον μοναδικό προθυμένο, που είναι ο Τάσος Καραμάνος. Τον Ποντένσε και τον Μασούρα, μετά την θλάση που υπέστη ο Ζιλ Δίας, θα αποουσιάσει ένα μήνα ο Λαζάρος Στοδουλόπουλος, μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στον γόνατο, κάνει αγώνα δρόμου για τη Νέα. Από τον Νάτχο, ο Σαράνοφ θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Συνέχισε Δημήτρη. Να ολοκληρώσει, Ανδρέα. Ναι, ο Βάντερσον που έχει αποκλειστεί τελευταία στιγμή. Για να δούμε όμως και πάλι τον Νάτχο που σουτάρει αυτή τη φορά. Την μπάλα μακριά από την εστία του Σαράνοφ. Περιβραχιόνιο του αρχηγού Ανδρέας Μπουχαλάκης. Μπαλιά για τον Σολντάνο. Δεν θα μπορέσει να φτάσει την μπάλα όπως θα ήθελες. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Λαμία. Τελείω Τσιμίκας. Κεφαλιά από τον Μασούρα. Η μπάλα στην αγκαλιά του Σαράνοφ. Και πάλι ο Μασούρας. Αφήνει για τον Σολντάνο. Ο Αργεντίνος δοκιμάζει το σουτ πάνω από το οριζόντιο κάρι της εστίας. Έχει χτυπήσει ο αμυντικός του Ολυμπιακού, το σούτ του Μασούρα διώχνει ο Σαράνοφ. Μπουχαλάκης κάθετα για τον Γκερρέρο, που πατάει περιοχή, θα σουτάρει ο Σαράνοφ, μπλοκάρει. Μπουχαλάκης άφησε στον Γκιλέρμε, κίνηση από τον Γκερρέρο, ο Κούτρης στο χώρο για τον Ισπανό, ποιος θα αποφύγει τον Ασίγμπα, η πάσα για τον Τσιμίκα είναι εντελώς άστοχη η προσπάθειά του. Κοντά στην μπάλα να πάει με το δεξί ο Γιώργος Μασούρας. Αυτό συμβαίνει. Καλό γέμισμα. Η κεφαλιά. Ο Σαράνοφ θα αποκρούσει και μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά έχει σφυρίξει και φάουλο ο Κομίνης. Ντριμπλάρει ο Αργεντίνος. Ψάχνει να δώσει την μπάλα. Το γύρισμα από τον Γκερρέρο. Μπλοκάρει ο Σαράνοφ στο 40 λεπτό. Μπουχαλάκης. Μπαλιά για τον Τσιμίκα που προλαβαίνει τον Ασούμπρε. Μπαλιά και ο Σαράνοφ εξ επαφής θα διώξει την μπάλα. Δείχνει ο Κομίνης ότι τελευταίος έχει ακουμπήσει ο Τσιμίκας. Θα δούμε. Δείτε πως από πλάγια θέση γυρίζει ο Τσιμίκας. Μπάλα έχει βρει τον Μασούρα. Ο Γκερρέρο αλλάζει το παιχνίδι για τον Μασούρα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Έχει ακολουθήσει και ο Κούτρης, δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα ο Μασούρας. Σεντράρι για τον Γκερρέρο, υποδέχεται σωστά την μπάλα, κάνει και το σούτ, αλλά δεν είναι τόσο δυνατό για να απειλήσει την εστία του Μπόγιαν Σαράνοφ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ισπανό. Εδώ νωρίτερα το κοντρόλ με το χέρι από τον Ασούμπρε. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από πλευρά των Ερυθρόλευκων. Εδώ η φάση τώρα με τον Μασούρα να στοχεί. Αφήνει στον Μπουχαλάκη, κίνηση από τον Τσιμίκα, τον είδε ο Μπουχαλάκης, ο Τσιμίκα στην περιοχή και η μπάλα σε κόρνερ, καθώς πρόλαβε ο Πλιάτσικας τον Γκερρέρο. Ετοιμάζεται να εκτελέσει και το κόρνερ, Μιράντα και Σισε έχουν ανέβει στην αντίπαλη περιοχή, η κεφαλιά πάνω στον Σαράνοφ από τον Σολντάνο. Συνεργάζεται με τον Ασούμπρε. Μπροστά τον Μπουχαλάκη θα βγάλει την σέντρα και η μπάλα στα δίχτυα
από τον Τομάς. Ανοίγει το σκόρ η Λαμία στο 52. Με τον Χουάν Τομάς ξαφνιάζοντας την άμυνα των Ερυθρόλευκων. Στην μοναδική φορά που δοκίμασαν να απειλήσουν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, την εστία του Γιούρι Λοντίκιν. Δείτε και πάλι το γέμισμα από τον Σκόνδρα. Καλύπτει ο Σισε τον Τομάς που είναι εντελώς αμαρκάριστος από την ενέργεια του Επστάιν. Και θα νικήσει τον Λοντίκιν ο Ισπανός, κάνοντας το 0-1 στο 52. Εδώ ο σκόρερ. Και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε αυτό το γκολ ο Ιωάν Τομάς. Ανδρέα. Θέλω περίτω να περιγράψω τις πανηγυρισμούς των... Για να δούμε τώρα τον Νάτκο. Προσπάθεια του Ισραηλινού, το σούτ, διώχνει ο Σαράνοφ σε κόρνερ. Και πάλι ο Τομάς. Στο χώρο για τον Επστάιν, σε καλύτερη θέση ο Σισε, θα καλύψει. Αφήνει στον Μιράντα να τροφοδοτήσει τον Κούτρεν, ο Επστάιν έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Έξαλλος ο Μαρτίνς. Εδώ και πάλι είδαμε την μονομαχία, δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Με τον Επστάιν να τραβάει το χέρι του Σισε. Έκοψε ο Σκόνδρας, κερδίζει ο Μασούρας. Η μπροστά τον Καρυπίδη, πάσα για τον Φορτούνη, το πλασέ, νέο πλασέ και νέα κόντρα. Ζητάει πέναλτι ο Φορτούνης, που δείχνει στον Κομίνο την μπάλα βρήκε στο χέρι του αμυντικού της Λαμίας, στο χέρι του Πλιάτσικα που ήταν απλωμένο. Νοούν τον Μασούρα, προσποίηση, επιμένει ο Μασούρας, άνοιξε το κοντρόλ. Η κεφαλιά, ο Σαράνοφ θα διώξει από τον Ποντένσε, η μεγάλη ευκαιρία. Έδιωξε ο Καρυπίδης, ακόμη πιο μακριά ο Επστάιν, σε ένα χώρο που ο Σισε προλαβαίνει τον Καραμάνο και γυρίζει στον Λοντίκιν. Σισε και Μιράντα ανέβηκαν από την άμυνα. Κεφαλιά του Χασάνι Κόντρες, ο Σαράνοφ θα μπλοκάρει. Κούτρης. Μπαλιά για τον Φορτούνη. Θα μπει στην περιοχή ο Κώστας Φορτούνης, γυρίζει, δεν προλαβαίνει ο Μασούρας. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο. Κιλέρμε με τη μία για τον Φορτούνη. Η πάσα στον Ποντένσε. Γυρίζει και πάλι ο Κιλέρ με το σούτ, ο Σαράνοφ με τα πόδια σε κόρνερ. Για τον Ποντένσε, κοντά του πάντα ο Ασίγμπα. Φορτούνης θα περάσει τον Επστάιν, μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα και χάνει μοναδική ευκαιρία ο Χασάν. Στο 77. Φωνές από τον Σαράνοφ. Εκτελεί ο Φορτούνης. Κοντά στο δεύτερο δοκάρι ο Σισε. Ο Μασούρας. Η μπάλα κόρνερ. Ολοκληρώσει. Κέρδισε το κόρνερ. Μπάλα φτάνει στον Ποντένσε. Το σούτ, νέο διώξιμο. Θα περάσει τον Επστάιν. Θα αφήσει στον Ποντένσε που έχει μπροστά τον Ασίγμπα. Φορτούνης. Το σούτ με το αριστερό. Σαράνοφ θα αποκρούσει και πάλι και διώχνει ο Ασίγμπα. Θα περάσει τον Ποντένσε. Το έχει κλειστεί από τον Ασίγμπα. Επιμένει ο Ποντένσε. Και έχουμε πέναλτι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς των φιλοξενούμενων. Θα δούμε ξανά την ενέργεια του Ασίγμπα που δεν μπόρεσε να μαρκάρει στο ξεκίνημα τον Ποντένσε και στην συνέχεια ο Πορτογάλος χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος. Κομίνης έδειξε την λευκή βούλα. Υπάρχει και το μαρκάρισμα από τον Πλιάτσικα. Και εκτελεί ο Φορτούνης. Διώχνει ο Σαράνοφ. Και η μπάλα σε κόρνερ. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός στο 86 στην πολύ μεγάλη ευκαιρία. Την μεγαλύτερη όλων. Όπως είχε κάνει παλιότερα και με την φανέλα του Εργοτέλη. Όταν απέκρουσε πέναλτι του Τσόρι Ντομίνγκες. Ξανά η εκτέλεση και απόκρουση. Μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φτάσει στο γκολ πρόκρισης.
Τσιμίκας. Παλιά για τον Τσισέ, κακό κοντρόλ, μπλοκάρει ο Σαράνοφ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ανεβαίνει και ο Λοντίγκιν. Μάλλον όχι, σταμάτησε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ενώ Κούτρης έστειλε την μπάλα στα χέρια του Σαράνοφ. Και διώχνει σε πλάγιο και το σφύριγμα της λήξης. Ιστορική πρόκριση για την Λαμία. Αποκλείει μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Χάρη στον γκολ του Χουάν Τομάς το 52. Φυλάει τον Σταυρό. Και πάλι αυτό το φυλακτό ο Μπόγιαν Σαράνοφ, που απέκρουσε πέναλτι του Φορτούνη. Η Λαμία στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας, σε μια βραδιά όπου ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει, και η Λαμία στη μοναδική της ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 52ο λεπτό με τον Χωάν Τομάς και να σημειώσει αυτήν την ιστορική πρόκριση για την ομάδα της Φιότιδας. Να αποκλείσει την ίδια χρονιά μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και να φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας.